μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα. Είναι το επισφράγισμα πολλών ετών προσπάθειας, που σκοπό έχει να αναδείξουμε την καλλιέργεια του τοπικού μήλου πιλαφά που καλλιεργείται στην περιοχή μας. Είμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε ένα νέο project, το οποίο θα είναι πάρα πολύ μεγάλο σε έκταση, δηλαδή θα καλύψει όλη την Ελλάδα, με δράσεις οι οποίες θα έχουν να κάνουν από την καλλιέργεια της ποικιλίας έως και την προώθηση, έως και το ράφι που θα το βρει ο κάθε καταναλωτής. Απευθύνεται αυτό το project σε ποιους? Απευθύνεται σε όλους τους παραγωγούς καλλιεργητές της ποικιλίας πιλαφά ή και σε νέους, οι οποίοι ακούγοντας ή βλέποντας αυτά που θα ακολουθήσουν, θα θελήσουν να εγκαταστήσουν ένα νέο πορώνα σύγχρονης φύτευσης με την ποικιλία αυτή. Αυτή η ποικιλία είναι το πόσιμο, είναι αποτύπωμα για την Αρκαδία, ευνοϊκή για το συγκεκριμένο μέρος, έτσι? Εμείς αυτό το βλέπουμε εδώ και χρόνια, αφουγκραζόμενοι και τα άλλα μήλα, την πορεία των άλλων μήλων, τα οποία υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας. Παρ' όλα αυτά, το πιλαφά είναι ένα ιδιαίτερο μήλο, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Έχει να κάνει όχι με την εξωτερική εμφάνιση, έχει εσωτερικά χαρίσματα, θα έλεγα. Δεν είναι σαν τα υπόλοιπα μήλα γυαλιστερό, αλλά έχει τη γεύση, το άρωμα και τα γενικά το σχήμα που είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα μήλα. Το πρόβλημα παραμένει πάντως η συνεργασία και οι δρόμοι για την διάθεση του προϊόντος, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά. Τέτοια πράγματα τα προσεγγίζετε σήμερα στην ενημέρωση, και αν οι θεσμοί βοηθούν? Κοιτάξτε, εμείς οφείλουμε να ακολουθούμε αυτά που ζητάει ο καταναλωτής. Ο καταναλωτής έχει γίνει μοντέρνος, δηλαδή δεν ζητάει μόνο ένα γυαλιστερό προϊόν. Αναζητά ένα προϊόν το οποίο θα το παρέχει και ασφάλεια, πέρα των άλλων χαρακτηριστικών. Εμείς προσπαθούμε να πετύχουμε όλο το πακέτο, έτσι ώστε να γίνει το προϊόν μας πιο προσιτό και αναγνωρίσιμο από τον καταναλωτή. Το πιλαφά έχει το ιδίωμα να μην καλλιεργείται αλλού στην ευρύτερη Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο. Οπότε είναι στο χέρι μας ένα τέτοιο προϊόν να το βελτιώσουμε και να συνεχίσει την ανωδική πορεία που έχει, όντας ένα ποιοτικό προϊόν. Οι ομάδες παραγωγών πρέπει να συνεταιριστούν και πρέπει να βοηθήσει και η τοπική αυτοδιοίκηση. Στο παρελθόν είχαμε δει κάποιες προσπάθειες από άλλη δημοτική αρχή να επικοινωνήσει το προϊόν. Βλέπετε αυτό να μπορεί να γίνει τώρα? Υπάρχει στήριγμα ή έχουν να τονίσει λίγο τα πράγματα? Η αλήθεια είναι ότι είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες. Βέβαια, καλό είναι να αναφέρουμε ότι και το προϊόν δεν βοηθιόταν από μόνο του. Δηλαδή, υστερούσε σε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Εμείς έχουμε βελτιώσει την καλλιέργεια του μήλου. Έχουμε αρχίσει, σε εισαγωγικά, έχουμε διδάξει σε παραγωγούς το πώς πρέπει να καλλιεργήσουν μοντέρνα την ποικιλία αυτή. Και έχοντας ένα προϊόν το οποίο έχει σταθερή ποιότητα και μια διάρκεια στους μήνες, χωρίς δηλαδή να υποβαθμίζεται η ποιότητά του μετά από την πάροδο 2-3 μηνών, πιστεύω τώρα θα είναι ο καιρός, έχει οριμάσει ο καιρός να κάνουμε το μπαμ το μεγάλο, και γι' αυτό βρισκόμαστε απόψε εδώ να γίνει έναρξη αυτού του project που έχει να κάνει με το μήλο πιλαφά. Και τους συνεργάτες μας, την Haifa, την Nova Green, την iConcept και την Imagen. Η σημερινή μας συνάντηση έχει ως σκοπό να σας ανακοινώσουμε το ξεκίνημα ενός νέου μεγάλου project που έχει να κάνει με την καλλιέργεια του μήλου πιλαφά, της τοπικής αυτής ποικιλίας. Εμείς εδώ και αρκετά χρόνια στην εταιρεία έχουμε ξεκινήσει ένα πλάνο που έχει ως σκοπό την βελτίωση της καλλιέργειας. Οπότε, από εδώ και στο εξής, με τους συνεργάτες μας, θα ξεκινήσουμε μια προσπάθεια η οποία θα διαρκέσει τουλάχιστον σε πρώτη φάση για 3 χρόνια, αλλά θα έχει και για συνέχεια, που θα έχει να κάνει τη βελτίωση της καλλιέργειας, γενικότερα τη βελτίωση του προϊόντος και την πρόθεσή του.